εκτελείται αυτό το τριήμερο όλοι σας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ αλλά και οι υπόλοιποι το δεύτερο κρίσιμο καθήκον που σας έχει θέσει η αστική τάξη, η επιχειρηματική όμιλη, οι χώροι και διεθνείς. Το πρώτο καθήκον το επιτελέσατε και το επιτελείτε σαν κυβερνήσεις στο ακέραιο, ο ένας συμπληρώνοντας τον άλλον, μετατρέποντας τις συντάξεις, τους μισθούς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τα βουνά και τις παραλίες, τα λιμάνια, τα πάντα σε κέρδος για μια χούφτα παράσιτα στην οικονομία. Το δεύτερο καθήκον, καλείστε να το επιτελέσετε όπως τώρα με αφορμή την κακοκαιρία, αλλά και σε άλλες περιόδους κρίσεων, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Την ώρα δηλαδή που ξεγυμνώνεται η πραγματικότητα και δεν μπορεί να κρύψει ότι παρά τα απίστευτα κέρδη που τσεπώνουν μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη, ούτε αυτή, αλλά ούτε και το κράτος δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για την υγεία, την ασφάλεια και την ίδια τη ζωή του λαού μας. Τότε τρέχετε όλοι αμέσως να σηκώσετε σκόνη, να συσκοτήσετε το πραγματικό αίτιο, δίνετε εξετάσεις στην αστική τάξη, ποιος μπορεί να τη σώσει καλύτερα, να στρέψει μακριά το βλέμμα του λαού από πάνω της. Και αυτό το κάνετε με πολλές μορφές. Από το να το παίρνετε πάνω σας με τις συγγνώμες, να το ρίχνετε σε ασυνεννοησίες, να προσωποποιείτε τις ευθύνες, να το ρίχνετε σε ανικανότητες, σε λάθος αρμοδιότητες και αν κάποτε χρειαστεί κάνετε και καμιά εξεταστική επιτροπή, αξιοποιείτε και από δύο πομπαίους τράγους. Από όλα έχει ο Μπαχτσές, αρκεί να μην ενοχοποιηθεί ο πραγματικός ένοχος, το κέρδος. Υπάρχει άραγε η δυνατότητα απόλυτης ασφάλειας στην Αττική Οδό, όπως και σε άλλη οδό, στους εθνικούς δρόμους, στις αστικές περιοχές. Υπάρχει. Πού βρίσκεται? Στα 3 ευρώ, στα 3 δις ευρώ έσοδα του ομίλου που τη διαχειρίζεται. Ποιος τα πήγε εκεί αυτά τα δις? Εσείς όλοι σας. Υπάρχει λύση για την πρόληψη από τις πυρκαγιές? Υπάρχει. 17 εκατομμύρια σας ζήτησε η Δασική Υπηρεσία για τις εργασίες πρόληψης και δώσατε μόνο 1,7 εκατομμύρια. Κάει και η μισή Ελλάδα. Εσείς όμως της Νέας Δημοκρατίας επιλέξατε και δώσατε 40 εκατομμύρια ευρώ στους ομίλους διαχείρισης εθνικών οδών ως αποζημίωση γιατί δεν περνούσε ο δρόμος, ο κόσμος από τα διόδια για να το χαρατσώνουν. Υπάρχει δυνατότητα να λυθεί με γιατρούς, νοσηλευτές, υποδομές το ζήτημα της διασφάλισης υγείας και της ζωής του λαού μας από την πανδημία και όλες τις άλλες ασθένειες? Υπάρχει. Πού βρίσκεται? Στις τσέπες που τα πήγατε όλοι. Των κοράκων στην υγεία που άδειασαν τα ταμεία και τις τσέπες των βιοπαλλεστών που δίνουν ό,τι έχουν για να σωθούν στην ιδιωτική υγεία. Υπάρχει τρόπος για αντιπλημμυρικά έργα για να μην πνίγονται ολόκληρες περιοχές με κάθε ψιλοβρόχη? Υπάρχουν. Πού βρίσκονται? Τα έχετε πάει στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων, όπως τις αερομεταφορές, εκεί που οδηγήσατε τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεων. Όλοι σας. Υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια και η ακρίβεια στα προϊόντα που έχουν τσακίσει τη λαϊκή οικογένεια? Υπάρχει. Πού βρίσκεται? Στις πλούσιες ενεργειακές πηγές της χώρας, το μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ανταυτού, όλοι εσείς συμφωνείτε να οδηγήσετε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από την αιματηρή φορολογία του λαού μας στους ομίλους της ενέργειας για να χτίσουν τις ΑΠΕ χωρίς κόστος και μετά να ρουφάνε το λαϊκό εισόδημα με το κόστος της ενέργειας και των προϊόντων. Αυτά θέλετε να κρύψετε με τη σκόνη που έχετε σηκώσει εδώ 2 μέρες και θα συνεχίσετε και αύριο. Γιατί κάποιοι ψελίζουν και για επανακρατικοποίηση όταν όλοι ξέρουμε ότι ο κανόνας να ιδιωτικοποιείται επιχειρήσεις, δρόμους, λιμάνια είναι όταν τα κέρδη είναι ασύλληπτα. Και κρατικοποιείται όταν θέλετε να πληρώσει ο λαός τα σπασμένα, τις ανακαινήσεις, τις αναβαθμίσεις. Με άλλα λόγια, ως κρατικό πληρώνει ο λαός κάτι που θα τον ξεζουμίσει όντας ιδιωτικό. Εκεί όμως που η ταύτισή σας πάει κόκαλα είναι η συντριβή των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Εκεί το κράτος σας ξεχνάει όλες του τις αδυναμίες. Εκεί είναι άμεσο, αμήλικτο. Σολωνών σας τα χέρια ήταν αμήλικτο. Εργάζονται, θυμίζουμε,
πυρετοδός και αγκαζέ τα στελέχη όλων σας και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ στους χώρους δουλειάς με όπλο το έκτρωμα Χατζηδάκη για το γκρέμισμα του μέσου μισθού για την πλήρη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κάνετε πως τσακώνεστε για το ύψος του κατώτατου όταν συμφωνείτε να είναι με κυβερνητική απόφαση δεμένος με τις αντοχές της οικονομίας και του ανταγωνισμού και όχι προϊόν ταξικής πάλης. Με το έτσι θέλω, το κράτος σας επιβάλλει για λογαριασμό όλων των εργοδοτών τον μισθό πείνας, χωρίς σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, χωρίς αργίες. Με το έτσι θέλω, το κράτος το δικό σας, ολονών σας, με την άγρια καταστολή θέλει να επιβάλλει τον κατώτατο στους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας που αντιστέκονται θαραλέα. Τυχαία έφτιαξαν οι καπιταλιστές το κράτος τους. Θα μπορούσαν άραγε χωρίς το κράτος τους να επιβληθούν απέναντι στους εργάτες? Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ούτε λεπτό. Αλλά ούτε και με αυτό μπορούν όταν το αποφασίσουν οι εργάτες, όπως μας πληροφορούν οι αγώνες των εργαζομένων σε Ιφούτ, σε Κόσκο, σε Λάρκο, στα πετρέλαια Καβάλας. Αυτό το κράτος λοιπόν διεκδικείτε όλοι σας εδώ, δίνοντας εξετάσεις χθες, σήμερα και αύριο στο κεφάλαιο για το σε ποιον θα το εμπιστευτεί. Αυτή την εμπιστοσύνη δηλαδή του κεφαλαίου θα την έχετε ούτως ή άλλως πάντα. Όσο για την άλλη, αυτή των εργαζομένων, το ξέρετε βεβαίως και προσπαθείτε να την απομακρύνετε, αλλά έχει ημερομηνία λήξη.